γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Είναι Δευτέρα, 29 Αυγούστου. Εδώ, επί του πιεστήριου της επάρξης με τον Μάκη Κουρή. Καλησπέρα. Και με ενδιαφέρουσα συντροφιά, κυρίως δημοσιογραφική, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Θα τη δείτε σε πολύ λίγο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής, λίγο μετά τις 11 και 20 κάπου εκεί, θα είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Απόστολος Τζιζικώστας, για να συζητήσουμε μαζί του. Συγγνώμη, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και τα θέματα της Βόρειας Ελλάδας, ναι, όπου είναι Περιφερειάρχης. Λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Νομίζω ότι βασικό θέμα της επικαιρότητας αυτές τις επόμενες 2-3 μέρες από σήμερα θα είναι οι τηλεοπτικές αδείες. Και από σήμερα είναι ήδη, έτσι. Ασφαλώς, έχει αρχίσει ο χορός. Θα μπορούσε να πει κανείς το έργο και είναι ο χορός του καταραμένου. Δεν ξέρω αν το λέω έτσι. Εγώ λέω μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τη χώρα μας. Δεν την έχουμε ξαναδεί, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Μα δεν ξέρω ξαναγή, τι θα ζήσουμε. Ναι, δεν ξέρω τι θα ζήσουμε. Να πούμε την καλησπέρα μας στον αδελφό τώρα, μια που συγκεντρώθηκαν όλοι. Κώστας Πουλακίδας, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Τον Post. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Όπως και στον Άρη Ραβανό. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα για την πρόσκληση. Καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν. Σήμερα έχασε τη γωνία. Έχασε τη γωνία όμως. Την πήρανε. Χάρης Παυλίδης, πολιτικός συντάξης. Τον καλησπέριζουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Να είσαι καλά. Και ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα, πρόεδρε, και σε εσάς. Καλησπέρα, καλή σεζόν, εύχομαι. Καλό από καλό καιρό, για να μην πάμε έτσι. Νωρίζομαι. Καλά, είναι τελευταίες μέρες του Αυγούστου αυτές πια, έτσι. Μετράμε ανάποδα πια, μπαίνουμε Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, δηλαδή, πως είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές. Είναι ένα ποιο που παίρνει διακοπές. Για όσους έχουν και για όσους έχουν δυνατότητα. Πιο ζεστή η θάλασσα. Μελαγχολική εποχή. Την ορίσω ήδη. Πέτρε, είσαι ασφαλώ, όπω την ορίσω. Λοιπόν, ναι, λέγαμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία. Δεν την έχουμε ξαναδεί, δεν έχουμε ξαναζήσει. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε μια εξέλιξη. Ναι, με τους δύο συμμετέχοντες. Οι 9 υποψήφοι γίναν 8, καθώς αποκλείστηκε ο κύριος Βριώνης και το κανάλι Ε από τη διαδικασία. Ενώ δεν πέρασε η διάσταση που είχε γίνει για τον κύριο Καλογρίτσα. Ενώ ένα θέμα που δημιουργήθηκε με τον κύριο Καλογρίτσα τελικά τακτοποιήθηκε. Όσο ένα θέμα που είχε σχέση με το χρόνο. Εγγυητική. 40 λεπτά η εγγυητική επιστολή. Βέβαια, είχαμε πάλι ενστάσει επί ενστάσεων που νομίζω ότι προδιαγράφουν και το κλίμα το οποίο θα υπάρχει αύριο όταν θα ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία από γνωρίς το πρωί με όρους εξαιρετικά περιοριστικούς για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εκεί θα στρατοπεδεύσουν. Ναι, είναι για αρκετές ώρες. Θα εκπαιδευτεί σε μια σκηνή απ' έξω. Αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, για ένα διήμερο τουλάχιστον φαίνεται. Να πούμε, αν ξέρουμε ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα κανάλια, τους διεκδικητές των αδειών. Από αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, και εδώ είναι οι συνάδελφοι, νομίζω έχουν ρεπορτάζ, να μας το επιβεβαιώσουν, να μας το διαψεύσουν. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι από την πλευρά του Σταρ θα είναι ο κ. Αλκαλάη, ο βασικός. Ενώ από την δεύτερη εταιρεία, την οποία εμείς λέγαμε Κυπριακών Συμφερόντων, αλλά φαίνεται πως είναι ο Μίλου Βαρδινογιάννη, θα είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίκερ, όπως το ξέρουμε όλοι μας. Που κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως αυτό να σημαίνει ότι το βάρος θα πέσει εκεί και όχι στο. Αυτό σηματοδοτεί η παρουσία του ίδιου. Λοιπόν, από τον Αντένα θα είναι, από όσο γνωρίζω, ο Σταλής Ολιαρέλης. Διορθώνεται με αν ξέρετε κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι ο Βρισκιακός. Σωστά, θα είναι ο Σταλής Ολιαρέλης. Ο Φουρλεμάδης είναι από τον Α. Από τον Α θα είναι και ο Φουρλεμάδης, και ο Κοντομινάς, θα είναι ακριβώς. Από το Sky θα είναι και ο Κώστας Κυμπουρόπουλος, που ήταν και σήμερα στη διαδικασία. Δεν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Σωστά. Αντιθέτως θα είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από όσο ξέρουμε, από την δική του μονοπρόσωπη έτσι κι αλλιώς εταιρεία με την οποία διεκδικεί άδεια. Και ο κύριος Ιβάν Σαβίδης. Ο ίδιος επίσης θα είναι ο ίδιος παρόν. Ξαναλέω, με διορθώνετε, αυτό το ρεπορτάζ έχω εγώ. Ξέχασα κάποιον, μήπως. Όχι, τους είπα όλους. Από τον κύριο Καλαγρίτσα. Α, βέβαια, και τον κύριο Καλαγρίτσα, με συγχωρείς. Επίσης, θα είναι φαντάζομαι, ο γιος Καλαγρίτσα, γιατί αυτός έχει κάνει και την αίτηση για την άδεια. Λοιπόν, από τους 8 οι 4 κερδίζουν. Έχει τη σημασία του ποιοι
ποιοι επιχειρηματίες είναι αυτοπρόσωπα εκεί. Αυτό μου το έλεγαν πριν μπούμε στο στούντιο κάποιος συνάδελφος έμπειρος επίσης στο τηλέφωνο για εξήγηση γιατί. Διότι μπορεί να παίρνει την απόφαση με μεγαλύτερη άνεση. Και δείχνει και το βάρος που δίνει ο καθένας στη διαδικασία αυτή. Με την έννοια ότι κάποιος εκπρόσωπος έχει ένα πλαφόν γιατί θα είναι κλειστή όλη αυτή η διαδικασία, ενώ ο ενδιαφερόμενος ο άμεσα ξέρει μπορεί το πλαφόν του μόνος. Και περισσότερους χειρισμούς. Ναι. Αυτό. Και οι άλλοι θα θέλουν να επισημοποιήσουν τη διαδικασία με την παρουσία τους. Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς. Θα υπάρχει, εντάξει, θα υπάρχει. Όσοι είναι εκεί, ο πρώτος όρος που υπάρχει στο διαγωνισμό, στην προκήρυξη του διαγωνισμού, ορίζει ότι οι συμμετέχοντες, οι παρόντες, αναγνωρίζουν πλήρως και αποδέχονται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού. Των πραγμάτων. Και μόνο εκεί. Τα άλλα είναι εντυπώσεις. Όλα αυτά που ακούμε τις πολλές τελευταίες ημέρες. Έχει όμως έργο. Δεν μπορεί ή δεν θέλουν να αντιπράξουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια εξήγηση. Πώς ο Όμιλος Βαρδιογιάης, πάει ο ίδιος ο Βαρδιογιάης για την άδεια του. Που έχει δηλώσει η Κυπριακή. Από τους άλλους είναι πραγματικά μόνο ο κ. Καλογρίτσας, ο κ. Σαββίδης. Και ο κ. Μαρινάκης. Νομίζω ότι η Κυπριακή, ίσως, δεν το ξέρω με δαλό γνώσεως, αλλά ίσως η Κυπριακή εταιρεία να είναι πιο. Τη συμφερόντων ομίλου Βαρβιάννη να είναι πιο προσωποπαγή εταιρεία. Ενώ αντίθετα στη νέα τηλεόραση που είναι το Star να είναι και άλλοι μέτοχοι μέσα, τη οικογένεια ενδεχομένω. Οπότε είναι πιο εύκολο για τον κ. Βαρβιάννη να παρέστηται αυτό. Τα θέματα είναι ο έμφυα τελικά που διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι θα σταλούν τα ραβασάκια μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είχαν πει ότι θα ξεκινούσαν από σήμερα και δεν θα είχαν ολοκληρωθεί. Και πριν δύο-τρεις εβδομάδες κυριαρχούσε σε πρωτοσέλιδα ότι θα ήταν. Ναι, καθυστερούν εσκεμμένα οι καθυστερήσεις. Αλλά μετά η είδηση ήταν ότι θα ξεκινούσαν λίγα-λίγα. Τελικά το Υπουργείο Οικονομικών το κατάφερε αυτό για να είμαστε ειλικρινείς και κατάφερε μέσα σε μια δόση να μας στείλει όλες τις λιπητερίες μαζεμένοι. Πάντως δεν είναι αυτό που περίμεναν. Δηλαδή το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί, ότι έρχεται εφόρο επιδρομή. Μεγάλο τσεκούρι. Από αυτούς που ξέρω και μίλησα εγώ, από αυτά που τα ποσά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Από αυτούς που μίλησα εγώ δεν μίλησα με 500 ανθρώπους. Το 2,65 δις. 5-10. Έτσι κάλλιστα από σένα, πολλοί κόσμοι θα δει μειωμένα, πάνω από γύρω στα 2.400.000. Ή περίπου το ίδιο τώρα με 5-10 ευρώ πάνω κάτω δεν κάνει διαφορά. Αυτό θα είναι τεράστια πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία. Το 4,25 ευρώ. Αυτό που αλλάζει. Είναι ότι μπαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις για να πληρώσουν. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί κόσμοι θα δει και μειωμένα και μεγάλες μειώσεις, δηλαδή και 150 ευρώ και 3 εκατοστάρικα έχει φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις μείωση. Αυτό οφείλεται στο ότι αναλαμβάνει ένας άλλος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να πληρώσουν και αυτές φόρο. Το ποσό είναι το ίδιο. Και το ποσό είναι κλειστό. 261.870 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον από 50 μέχρι 1.000 ευρώ και 10.133 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν επιπλέον πάνω από 1.000 ευρώ. Το 14% που είναι 7.369.412 φυσικά πρόσωπα δεν θα πληρώσει έφυγε, διότι η καθαρίστος είναι κάτω από 1 ευρώ. Πάντως, ο 2.65 μπορεί να είναι ο στόχος, το εισπρακτικός, αλλά ο έφυγε είναι, τα ραβασάκια και το συνολικό ποσό είναι 3,34 δις. Σωστό. Και μάλιστα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι φέτος μειωθήκαν και οι αντικειμενικές αξίες κατά 30%. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα 3,34 δις είναι περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερα από πέρσι. 40 εκατομμύρια περισσότερα από πέρσι. Από πέρσι. Το θέμα είναι πόσα θα εισπραχθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο στόχος το 2,65. Ο έμφυα πέρσι εισπράχθηκε και λέει. Διαφορά περιουσία. Και φέτος είναι. Σε τι ποσοστό εισπράχθηκε πέρσι. Το 2,65 νομίζω και κάτι παραπάνω από το στόχο εισπράχθηκε. Ναι, γιατί όπως λέει πολύ σωστά ο Κώστας, αφορά την ατομική περιουσία του καθενός, δηλαδή το σπίτι του, το οικόπεδο του κλπ. Και είναι από τα πρώτα. Δηλαδή προτιμάει να αφήσει τη ΔΕΗ που λέει ο λόγος πίσω ή να αφήσει κάτι άλλο πίσω και να πληρώσει το. Πάντως, πολλά ιδιοκτησιοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα επιβαρύνονται, που σημαίνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επιβαρύνονται από τον έμφυα. Όπως επίσης, βεβαίως μειώθηκε το όριο, των 300.000 έγινε 200.000, οπότε από εκεί προκύπτουν και αυτές οι μεταβολές, δηλαδή το 26% να πληρώσει λιγότερα, το 30% περίπου τα ίδια και το 35,5% στα επιχειρηματικά ακίνητα. Τι αύξηση σε μηχανικούς χώρους, σε ξενοδοχειακούς χώρους, δηλαδή αυτοί οι χώροι οι οποίοι δεν ήταν. Γιατί εδώ δεν εμφανίζει όμως ο Πρόεδρε, ότι από 50 μέχρι 1.000 ευρώ βέβαια για φυσικά πρόσωπα.
Δεν λέει για. Ναι, αυτό είναι φυσικά πρόσωπα. Ναι. Δεν είναι επιχείρηση. Είναι τα φυσικά δεν έχει αναφέρει. Αυτή είναι η αλλαγή που έχει γίνει πάντω. Ναι. Λιγότερα είναι. Λοιπόν, η πρώτη δόση. Ναι. Η πρώτη δόση είναι το Σεπτέμβριο. Η πρώτη δόση είναι το Σεπτέμβριο. Καλά, εντάξει. Η πρώτη δόση είναι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη ολοκληρώνεται. Και ο λόγο που ήρθαν και νωρίτερα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, είναι γιατί τα καθαριστικά του ΕΝΦΕ είναι γιατί ο νόμο ορίζει ότι ο ΕΝΦΕ πληρώνεται τον επόμενο μήνα που στέλνουν τα καθαριστικά. Αν λοιπόν τα έστελνε την Πέμπτη, συγγνώμη που είναι πρώτη του μήνα. Τότε θα έπρεπε να πηγαίνει τον Οκτώβριο. Πείτε λοιπόν, μου ότι έχουν ψηθεί οι ροές στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Κυρίως στη Λέσβο είναι 5.059. Στη Χίο 3.221. Στη Σάμο 1.341. 726 στη Λέρο και στην Κο 1.242. Και επίσης είναι δηλαδή συν. Είναι 11.690 συνολικά στα πέντε νησιά. Και συνολικά οι πρόσφυγες που έχουν. Καταγράφεται είναι 58.483. Εντάξει, το νούμερο είναι. Όχι, ήταν 54, είχε ανέβει 4.500. Ναι. Πριν 20 μέρες ήταν γύρω στις 54.000. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια ροή προς τη Βουλγαρία από Τουρκία. Ναι, ναι, από εκεί είναι. Άλλο, και, αυτό άλλο δρόμο. Και αυτό είναι μια άλλη. Πάντως, να ξαναπώ ότι το ελληνικό εξακολουθεί να είναι μια προβληματική κατάσταση. Όχι στο, όχι στο βαθμό που ήταν. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι βλέπω τα μάτια μου. Έψαξα και δεν. Εγώ ξέρω ότι βλέπουν τα μάτια μου. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το βλέπουν τα μάτια μου σχεδόν καθημερινά, δεν είναι στα χάλια που ήταν πριν από τρεις μήνες, τέσσερις, σε καμιά περίπτωση, για να μην λέμε υπερβολές. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα και στην περιοχή του ελληνικού, η οποία είναι έτσι πιο κοντινή, γιατί ο Πειραιάς έχει καθαρίσει, εντάξει. Στην πιο κοντινή έτσι περιοχή στο. Σήμερα έχει μια συνάντηση με τον Υπουργό. Εξαρτάται. Τι εξαρτάται. Πώς έχει καθαρίσει. Ο Πειραιάς, όταν λες το κέντρο του Πειραιά. Το κέντρο του Πειραιά, ναι. Έχει καθαρίσει. Γιατί ο Πειραιάς, ο ευρύτερος Πειραιάς. Το σχιστό. Το σχιστό δεν έχει καθαρίσει. Εγώ τώρα για το ελληνικό με την καλή. Τώρα με το καθαρίσει. Δεν είναι σωστό το ρήμα που χρησιμοποιώ. Το ελληνικό, επειδή περνάω κι εγώ. Ναι, συνεχίζει. Περπατάμε. Μπράβο, ναι. Συνεχίζει να είναι πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Λιμάνι Πειραιά λέει μηδέν. Πώς? Στο λιμάνι. Ναι, είναι στο σχιστό. Είναι στο σχιστό, αυτό λέει. Και στο ελληνικό είναι πολύ λιγότεροι σαφώς από πριν από τέσσερις μήνες, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ακόμα. Και φαίνεται δηλαδή εκεί, όποιος περάσει, φαίνεται. Λοιπόν, είχαμε μια συνάντηση σήμερα στην Υπουργείο Εργασίας. Η εργασία ήταν ο κ. Κορκίδης, ο κ. Χαβαθάς και άλλα μέλη τη κοινωνική φορή. Και πάμε σε μια εξέλιξη, μετατρέπεται το επίδομα ανεργία σε επίδομα απασχόληση. Επιταγή απασχόληση. Τι πάει να πει αυτό, κύριε Κορκίδη. Θα σας πω. Ήταν ένα παλιό αίτημά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέγαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιδοτηθεί απασχόληση αντί της ανεργίας. Ναι. Για να έχουμε ενεργούς πολίτες και όχι γενναίες ανέργων. Ναι. Μπορέσαμε να το σχηματοποιήσουμε αυτό, αν θέλετε. Και είπαμε αυτά τα 360 ευρώ τα οποία παίρνει ένα επίδομα ανεργία να δίδεται στην επιχείρηση. Και με κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι ελκυστικές. Δηλαδή για ένα χρόνο αυτό το επίδομα να πηγαίνει στην επιχείρηση. Βεβαίως ο μισθός ξέρετε ότι μπορεί να είναι 100.586 αλλά είναι άλλα 190 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές που επιβαρύνεται η επιχείρηση. Ουσιαστικά πάμε σε ένα 50-50 αν θέλετε της επιδότησης και της επιβάρησης της επιχείρησης. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν των 12 μηνών να μπορεί ο άνεργος να απασχολείται. Για ένα διάστημα 12 μηνών να επιδοτούνται κατά 90% οι ασφαλιστικές του εισφορές και ενώ υπήρχαν κάποια εμπόδια στην ένταξη του ανέργου, δηλαδή έπρεπε 12 μήνες πριν η επιχείρηση να μην είχε απολύσει άνθρωπο. Κάτι το οποίο ήταν αδύνατο. Αυτό το 12 μήνο έγινε τρίμηνο, όπως επίσης και η υποχρέωση μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος είναι πάλι 3 μήνες να κρατήσει τον εργαζόμενο. Δηλαδή πήγαμε στο 3-3, 12-12. Γιατί είχαμε προγράμματα του ΑΕΔ τα οποία δεν ήταν ελκυστικά για κανένα, δεν υπήρχε ζήτηση. Και μπορώ να σας πω ότι από 15.000 θέσεις που προβλέπεται για ανέργους είχαν καλυφθεί 1.300, δηλαδή πολύ μικρή συμμετοχή. Ενώ όσο πιο μικρό είναι το πρόγραμμα, όσο πιο ευέλικτο είναι το πρόγραμμα, τόσο πιο ελκυστικό είναι, ώστε να μην αυτό έχουμε σε αριθμό ανέργων, πώς ανενεργούς. Πόσοι ανέργοι. Κοιτάξτε, αυτή, σε πρώτη φάση θα γίνει πιλωτικά για 10.000 ανέργους, οι οποίοι παίρνουν το επίδομα των 360 ευρώ. Και για 15.000 μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι παίρνουν τα 200 ευρώ ως επίδομα. 25.000. Αλλά, ναι, αλλά θα συμπληρωθεί αυτά τα 200 ευρώ με άλλα 160 ευρώ, ώστε το ποσό να είναι το ίδιο και να μην υπάρχει αυτή διάκριση. Η απόφαση είναι απλώς. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό, από την Υφυπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου και από τη Διοικήτρια του ΑΕΔ. Και δεν χρειάζεται το OK των θεσμών. Όχι, γιατί αυτά τα ποσά είναι από δικά μας, αν θέλετε, κεφάλαια και δεν είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Και είναι και σημαντικό, πέρα από όλο το υπόλοιπο, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Δεν θα είναι στο καφενείο, θέλω να πω, ή στο σπίτι τους, εκεί ήταν το ταβάνι. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Αλλά αυτό ακριβώς που λέω. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ήθελα να ρωτήσω,
αφορά αυτό το πρόγραμμα, πόσους νομούς στις χώρες, γιατί και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι, φαντάζομαι, όχι, όχι, δεν υπάρχει περιορισμός τέτοιος. Υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή αυτό θα αφορά στις επιχειρήσεις από μηδέν, αυταπασχολούμενους δηλαδή, έως 9 άτομα. Εάν δούμε ότι πάει καλά, θα επεκταθεί, θα επεκταθεί και σε άλλες μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε αυτό το οποίο λέγαμε. Έχουμε μείνει 613.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν η κάθε μία έχει ένα κίνητρο πραγματικά να προσλάβει ένα νέο άνεργο και μάλιστα σε ευαίσθητες ηλικίες 18-24 και άνω των 50, οι μεγαλύτερες ηλικίες που εκεί είναι πιο δύσκολη η κατάσταση γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις από πίσω, τότε μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία θεαματικά. Μακάρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Πώς θα λειτουργήσει, να καταλάβει. Δηλαδή, ένας που είναι άνεργος. Έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ. Στον ΟΑΕΔ. Και μπορεί να έχει πάρει το επίδομα 2 μήνες. Τους υπόλοιπους 10 μήνες θα επιδοτηθεί η απασχόλησή του. Και όχι για 12 μήνο, όχι σε 12 καταβολές, σε 14. Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνει και το δώρο και το επίδομα. Νομίζω ότι είναι κάτι ελκυστικό. Είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία είχαμε. Θα πάει στον ΟΑΕΔ, θα εγγραφεί ως άνεργος και μετά το επίδομά του θα εκχωρηθεί. Αυτή είναι η επιταγή στην επιχείρηση. Την επιχείρηση με την προεπίκριση ότι η επιχείρηση θα το κρατήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Αν μπει όχι. Ορίστε. Αν μπει όχι ο άνεργος, δεν θέλω να μιλήσω. Τι γίνεται. Αντικαθίσταται. Μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να μην το κάνει. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, και το ίδιο ισχύει και για τον εργοδότη. Μπορεί να θέλει κάποιος. Μαύρο. Σωστό και αυτό. Και το άλλο πρόγραμμα που θεωρώ ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό παράλληλα με αυτό είναι η επιδότηση κατά 50% του συνόλου του εργατικού κόστους μέχρι τα 500 ευρώ. Για ανέργους άνω των 50 ετών. Θεωρώ ότι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί εκεί μπορείς να πάρεις και εμπειρία. Λοιπόν, τώρα ο Μάκης είχε μια ωραία ιδέα πριν που ξεκινήσουμε. Να την υλοποιήσουμε. Όπου είμαστε απόψε, να κάνουμε πρώτα σε λίγο. Ξαφνιάσουμε λιγάκι. Κώστα, ποιο κύριο θέμα θα βάζεις? Πρώτο θέμα είναι τα κανάλια. Και ζωνάρι, εγώ θα βάζα τη συζήτηση με τον Μοσχοβησή για το χρέος. Δεν είπαμε τίποτα. Ναι. Που είναι εκεί, ο κύριο Τσακαλώτη, του κύριου Σταφάκη. Ο κ. Σταφάκης είχε και άλλη επαφή και με την Επίτροπο, την κυρία Κρέτσου. Μπάσχετος έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Μοσχοβησή και αποφασίστηκαν τρία πράγματα επί της ουσίας. Το ένα είναι να υπάρξει ένα εντός εισαγωγικών, ένα κόκκινο τηλέφωνο, δηλαδή προβλήματα που υπάρχουν και κρίσεις, για να προλαμβάνονται οι κρίσεις, να υπάρχει μια γρήγορη επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Μοσχοβησή και τον αρμόδιο υπουργό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα τα προαπαιτούμενα τα οποία απομένουν για τη δεύτερη αξιολόγηση, είναι 14-15. Έτσι ώστε να εκταμιευτεί και η δόση των 2,8 δις. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι δέχθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος να υπάρξει εντός του 2016 εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος. Αυτό βέβαια αφού τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση. Αλλά θα γίνει μέσα στο 2016. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί βλέπουμε ότι προσπαθεί ο κ. Μοσχοβησή να ικανοποιήσει και τις βουλήσεις όχι μόνο της Ελλάδος, γιατί θυμηθείτε τον κύριο Τσίπρα που εχθές έδωσε μια συνέντευξη και είπε απαιτούμε τη ρύθμιση του χρέους εντός του 2016. Θέλει να ικανοποιήσει όμως και το Δέλτα Νητάθ. Γιατί το Δέλτα Νητάθ θα αποφασίσει μέσα στο φθινόπωρο για τη συμμετοχή του ή όχι στο πρόγραμμα και εξαρτάται τη συμμετοχή του από το πόσο μεγάλη θα είναι η απομείωση του χρέους. Επομένως πρέπει να ικανοποιήσει και αυτές τις δύο πλευρές ο κ. Μοσχοβησή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι φέρνει πιο γρήγορα το ζήτημα του χρέους μέσα στο 2016 τη συζήτηση και την εξειδίκευση των μέτρων. Κάνα τίτλο μπορεί που να είναι, αυτό. Μπορεί να είναι λίγο αργότερα. Αυτό γίνεται την ώρα που η Γερμανία δεν θέλει καμία τέτοια συζήτηση. Ένα τίτλο θα μας έβαζε αυτό. Και στις τηλεοπτικές άδειες, τι θα έβαζες? Α, τώρα άσυμα. Δεν με πιάνεις παντελώς. Τώρα με πιάνεις από προετοίμαστε. Ναι, πω, είδες. Γιατί θα πω κακία γι' αυτό. Πες την κακία. Πες την. Μεταξύ μας είμαστε. Δεν μας ακούει κανένας, έτσι. Δημόσια εξομολόγηση. Κατά το σκέφτεσαι και μπορεί να επανέλθεις, να μαθαίνεις τη συνέχεια. Να μετρήσω και τους στίχους, έτσι, να κάνω και τα γράμματα. Να χωράει. Μπαίνει κάποιο χρονικό όριο ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σήμα απ' έξω. Τρεις μήνες. Όχι, λέω για τα κόκκινα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια. Όχι για τα κόκκινα, για το χρέος. Για το χρέος θα πάει αμέσως μετά την εκταμείευση της δόσης. Δηλαδή, αμέσως μόλις υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα και μπούμε στη συζήτηση της δεύτερης αξιολόγησης, εκεί πακέτο έρχεται και αυτό. Άρη, ο τίτλος. Εγώ δεν έβγαλα ήδη, εντάξει, κοινότυπο είναι, αλλά η ώρα της κρίσης. Τίποτα, για τις τηλεοπτικές άδειες. Αν και δεν αφορά και πολύ κόσμο. Δεν αφορά το σύνολο. Πιο ελκυστικό είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος νωρίτερα. Όχι ότι δεν πρέπει να πει τάξη το τηλεοπτικό τοπίο. Εγώ θα συζητήσω μαζί σου. Πολλές φορές πρέπει να μπει.
Αλλά νομίζω δεν αφορά τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν το είδατε, φαντάζομαι και στις επαφές που είχατε και όλο αυτό το διάστημα. Όχι, και συμφωνώ, και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Προφανώς ένα μεγάλο θέμα που αφορά τη δημοκρατία, αφορά το θεσμικό της πλαίσιο, αφορά τη λειτουργία της, το πώς λειτουργούσαν τα τηλεοπτικά κανάλια τις τελευταίες δεκαετίες κτλ. Προφανώς είναι σημαντικό θέμα. Αλλά θα έβαζα περισσότερο μπροστά για να μπούμε, να αρχίσουμε να δείχνουμε θετικές ειδήσεις. Σε αυτό πάω. Πάω στη λογική ότι να προβάλλουμε θετικές ειδήσεις. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος νωρίτερα, το ότι συζητήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, μας δείχνει ότι κάτι αρχίζει και κινείται. Αλλάζει δραματικά, δεν το ξέρει κανένας, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Το γεγονός ότι πέφτουν, αρχίζουν και πέφτουν κάποια χρήματα στην αγορά. Θα αρχίσουν, θα τελειώσει η αξιολόγηση, πιάσουν το νήμα εκεί που το άφησε ο Κώστας. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η αξιολόγηση θα τελειώσει. Θα υπάρξει η πορεία των προαπαιτουμένων. Θα υπάρξουν τα χρήματα, είναι 2,7, αν δεν κάνω λάθος, 2,8 δισεκατομμύρια που θα έρθουν. Από αυτά ένα πολύ μεγάλο τμήμα θα πάει στους ιδιώτες. Είναι ποσά τα οποία χρωστάει το ελληνικό δημόσιο στους ιδιώτες. Θα αρχίσει να πέφτει χρήμα στην αγορά. Αυτό είναι νομίζω το πιο κρίσιμο και το πιο σημαντικό. Κατά πόσο μπορεί να αυξηθεί, να αρχίσουμε να παράγουμε χρήμα, να αρχίσει να μπαίνει ο κόσμος στην αγορά εργασίας πάλι, στην παραγωγικότητα, να αρχίσει να αλλάζει ψυχολογία και βεβαίως να δούμε και τα άλλα τα θέματα και του χρέους βεβαίως και των τηλεοπτικών αδειών. Εκτιμώ ότι προσωπικά πιστεύω ότι η πρώτη είδηση για μένα θα ήταν η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η συζήτηση που δεν έγινε. Η δεύτερη αξιολόγηση, τα 15 προαπαιτούμενα, τα 40 τόσα δεν είναι, 45 για τη δεύτερη αξιολόγηση. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Άρης, είναι ένα θέμα τα κανάλια. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει πουθενά άλλο στον κόσμο τέτοιο διαγωνισμός. Πού είναι το μειονέκτημα του διαγωνισμού? Μου θυμίζει τους 10 μικρούς νέγρους, σαν Αγκάθα Κρίστη. Δηλαδή η αποχώρηση σήμερα, βέβαια δεν είναι 10, 9 ήταν. Οι 10 μικροί Ινδιάνοι είναι το πρωτότυπο. Έφυγε το Ε, έμεινε ο κύριος Καλογρίτσας. Κάποιοι θα φεύγουν στη σειρά. Όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή το ότι είναι κλεισμένοι, το ότι υπάρχει αστυνομία απ' έξω, το ότι υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αυτά που διαβάζουμε δηλαδή. Ναι, ναι. Και συμβαίνουν, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Ότι θα κοιμούνται μέσα, θα σιτίζονται εκεί, θα. Πρωτόγνωρο σε αυτό, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτή η διαδικασία στο τελικό αποτέλεσμα? Δεν νομίζω ότι ασχολείται η κοινωνία. Όχι ζημιά, όχι ζημιά, λέω, αν είναι σωστή η τελική κρίση. Που δεν θα είναι κρίση, ποιος θα προσφέρει τα περισσότερα θα είναι ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι. Άλλωστε, νομίζω ότι το έχει πει και ο Υπουργός αυτό, ότι ανάμεσα στην άδεια και στον καναλάρχη μεσολαβεί ένα πρωτοφόλι. Εμένα εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στην άδεια. Δηλαδή, μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ένας υποψήφιος επενδυτής, ο Άρης, ο κ. Πουλακίδας, ο κ. Κορκίδης. Και είναι στο ίδιο σημείο, στην ίδια αφετηρία, με ένα κανάλι 20 ετών, 15-17, που έχει υποδομές, που έχει προσωπικό, όλα αυτά τα πράγματα. Το άλλο είναι μια υπόσχεση, ότι θα έχω 400 εργαζόμενους. Υπάρχει και το εξής όμως, ότι και άδεια να πάρει αύριο κάποιος, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Άμα σε τρεις μήνες δεν παρουσιάσει. Πλάνο και. Πλάνο. Υποδομή και να είναι έτοιμα να δουλέψει. Δεν παρουσιάσει το Α, το Β, το Γ. Δηλαδή, βέβαια λέγοντας αυτό, απαντώ ότι υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις. Δεν είναι στον αέρα όλα. Ασφαλώς. Ούτε μπορεί να είναι κανείς σίγουρο ότι θα παρουσιάσει οποιοδήποτε μαγαζί, αν είναι ίδιες επένδυσεις. Α υποθέσουμε ότι ο Μέγα αύριο πάρει άδεια. Δώσει 10 εκατομμύρια και πάρει την άδεια. Εγώ άλλο εξετάζω. Δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία από τη μεριά του. Για να μην κάνουμε υλικοτεχνική οικοδομή κτλ. Κάτι έπρεπε να γίνει με το τηλεοπτικό τοπίο. Δεν το συζητάμε. Όχι, ασφαλώς δεν μπορούσα να μείνει έτσι. Αλλά το θέμα είναι. Όποιος θέλει να διεκδικήσει και έχει τις δυνατότητες οικονομικές, αυτά. Το θέμα είναι αν αυτό που γίνεται και αισθητικά, αν θέλετε, είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Εντάξει, τώρα το πρωτόγνωρο είναι. Πρωτόγνωρο, λέμε από τη διαδικασία. Εννοείς αν η διαδικασία αισθητικά μπορεί να μην είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Κοίτα, δεν μου πάει εμένα. Νομίζω ότι γίνεται. Σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό μοντέλο μιας χώρας. Όχι, εγώ θα βάζα πιο απλό το ερώτημα, Χάρη, και στον κύριο Κορκίδη. Εάν γινόταν όπως γίνονται οι δημοπρασίες όλες, ποια θα ήταν η διαφορά? Πού θα ήταν το έλλειμμα διαφάνειας και εγκυρότητας και όλης διαδικασίας? Δεν το γνωρίζω το θέμα, για να είμαι ειλικρινής. Ένα ερώτημα έχω. Γιατί έπρεπε να διαιρέσουμε δια του 50, που είναι τα εκατομμύρια της διαφημιστικής πίτας, και όχι να πολλαπλασιάσουμε το 50?
Δηλαδή να έρθουν εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων να διεκδικήσουν όσες τηλεοπτικές άδειες θέλουν από τη στιγμή που η πλατφόρμα το επιτρέπει και η τεχνική υποδομή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς τουλάχιστον ισχυρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα μετοχικό κεφάλαιο αρκετά υψηλό. Δεν ξέρω αν τα 50 είναι πολλά ή λίγα, θα μπορούσε να οριστεί διαφορετικά και να λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά όπως μας ζητάει εμάς η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ από το, με τις δύο προηγούμενες εργαλειοθήκες. Δεν καταλαβαίνω γιατί η υπόλοιπη αγορά πρέπει δεν προβλήθηκε να ενστάσει από την Ευρώπη. Ευρώπη από Μέγκα. Υπάρχει πιο ισχυρή επιχείρηση στην Ελλάδα από το Μέγκα. Φαντάζομαι όχι και δεν υπήρχε, αλλά δεν μπορέσαν να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο. Η λογική που λέει ότι αφήστε, βάλτε τους όλους μέσα και δώστε σε όλους από μία άδεια, δοκιμάστηκε στην Ελλάδα και κατέληξε στα Alter, στο Μέγκα και στα θαλασσοβάνια τραπεζών. Ναι, αλλά όχι με όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή θα μπορούσες να βάλεις τους όρους και τις προϋποθέσεις, να βάλεις τα στάνταρτ. Και στην ελεύθερη αγορά υπάρχει ένα πεπερασμένο σημείο. Ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει η αγορά. Δεν μπορεί να το γιατί αφορά την κοινή λογική. Αλλιώς πηγαίνουμε, υποχρεώνουμε εντός εισαγωγικών των επιχειρήσεων. Ναι, πώς τι εγγυάται ότι αυτά τα τέσσερα που θα πάρουν αύριο το πρωί θα κρατηθούν στη ζωή. Ενώ τα 5 εκατομμύρια το προϊόν που θα πουλάνε, τράπεζα, θα σε αποθεί να πατήσει το κουμπί να ανοίξει το κλείνει. Πράγματι. Εδώ αλλά, είδαμε ότι αλλά, γι' αυτό ζητά να έχει τα χέρια. Τα χέρια δεν είναι, μπορεί να έχει τα λεφτά. Αν είναι να δώσει μια πανελλαδική άδεια για να πέρασει το τηλεμάρκετινγκ. Τι εφημερίδε. Μία με την άλλη, τεράστια διαφορά. Τα ζητήματα τη ποιότητα υπάρχουν μέσα. Και υπάρχουν μέσα και άλλα. Όχι, ποιότητα δεν μπορεί να το βάλει. Πρέπει να το βάλει. Υποδεκάμετρο πόσο θα είναι η ποιότητα ή τον άλλο. Υπάρχει το ραδιοτικό συμβούλιο, οφείλεται να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό που είπε και ο Κώστας τώρα. Ότι πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟ. Ναι. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα τόσους μήνες και να μην γίνεται πραγματικά να μην έχει συγκροτηθεί και να βρίσκουν δικαιολογίες το Α ή το Β επιχείρημα για να μην προχωράει η διαδικασία. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω... Και επίσης, βλέπω και συγγνώμη, χάρηκα ένα άλλο που το οποίο είδα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και αναφέρομαι στις τάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πέμπτη Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ποια ήταν η θεωρία ότι τις άδειες τις παίρνουμε πίσω. Και σήμερα έχουμε μια αλλαγή, μια τούμπα από την πλευρά του κυρίου Κουμουτσάκου. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι μεσολάβησε αυτό το τετραήμερο λοιπόν από την Πέμπτη που εξεδόθη μια ανακοίνωση το απόγευμα, στην οποία έλεγε δεν αναγνωρίζει το διαγωνισμό τις άδειες, θα τις πάρουμε πίσω. Και τίθεται το ερώτημα. Έχει δώσει κάποιος λοιπόν 7, 8, 10, 12 εκατομμύρια αύριο. Παίρνει την άδεια. Τι κάνεις. Αλλάζει αυτό λοιπόν σήμερα και λέει τις άδειες δεν θα τις πάρουμε πίσω, θα ανοίξουμε την αγορά για να μπουν και άλλοι σταθμοί. Σήμερα το πρωί στο Βήμα FM. Εκπομπή που είχαμε το πρώτο το οποίο είχαν πει νομίζω ότι δεν γίνεται γύρωση. Καλώ. Ναι. Όταν πώ θα γυρώσει, όταν έχουν δώσει εγγυητικέ. Τίθεται ζήτημα. Δεν τίθεται ζήτημα. Γιατί λοιπόν άλλαξε στάση έξω με την γιατί νομίζω ότι ήταν λάθο εννοώ το θα κυρώσουμε. Προφανώ δεν έχουν και πιέσει, αλλά και το θα κυρώσουμε νομίζω ότι είναι. Εντάξει, αλλά μπορεί να κυρωθεί και από αλλού. Όπω με την επικρατεία. Καταρχά, εκκρεμεί το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Εκτό αν το Συμβούλιο τη Επικρατεία χάρη υπάρχουν πληροφορίε ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία κάποια στιγμή αργότερα προ το μέσα του φθινοπόρου. Πει ότι δεν χρειάζεται να είναι τέσσερις. Η Ευρώπη πάντως ως τώρα, επειδή επικαλέστηκε ο Χάρης, δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι έχει ενστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι αντιστοίχως με βασικό μέτοχο, οι ενδείξεις ήταν άμεσες, γρήγορες και σκληρές. Δηλαδή και εκβιαστικές. Δηλαδή ο Καραμαλής βρέθηκε προς ένα ομό εκβιασμό. Σου κόβουμε κάθε χρηματοδότηση. Ο νυν πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Κάντο, αλλά σου κόβουμε κάθε χρηματοδότηση. Πάρα πολύ καλά γιατί το βίωσε. Ήταν αρμόδιο ο Υπουργό μαζί με τον κύριο Ρουσόπουλο. Θέλω να πω από την Ευρώπη, δεν έχουμε μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Περισσότερε ενστάσει είχαμε ενδεχομένω να έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε μέχρι στιγμή. Γι' αυτό λέω μέχρι στιγμή. Για το θέμα του λογισμικού. Ναι. Αυτό που γίνεται η διαδικασία του. Βεβαίω. Δεν είναι βασικό. Να μην είναι έγκυρο δηλαδή. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Έχουμε αντίδραση από την Ευρώπη, σχόλια από την Ευρώπη για το λογισμικό. Τα έχει επέμβει όμω ήδη. Γιατί να επέμβει. Έχουμε σχόλιο, έχουμε σχόλιο από την Ευρώπη, δεν λέω θέση, από τις Βρυξέλλες που αφορά το λογισμικό. Εάν επέμβει και εκεί όμως, θα είναι περίπατο. Και εδώ όμως υπάρχει μια αντίφαση. Συγγνώμη που παρεμβαίνω πάλι. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Και ωραία, λοιπόν, δεν υπάρχει το λογισμικό το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν συμμετέχει στο διαγωνισμό και νομιμοποιεί τη διαδικασία. Στην στιγμή που συμμετέχει σήμερα, έχει καταθέσει την διοικητική επιστολή, έχει νομιμοποιήσει τη διαδικασία, προχωράει κανονικότατα. Αυτό εγώ θα δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι η σωστή. Λες από την αρχή ότι γίνεται λοιπόν αυτό που συμβαίνει. Γίνεται, ξέρω, είναι αυτό το Big Brother όπως το καταγγέλλον. Γίνεται όλο αυτό λοιπόν. Γίνεται όλο αυτό λοιπόν που περιγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Και συμμετέχει στη διαδικασία.
Την νομιμοποιείς ή δεν την νομιμοποιείς. Δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση. Δεν την νομιμοποιώ, δεν συμμετέχω. Σε καταγγέλλω στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και κοινώ τις διαδικασίες. Δεν είναι κάθομαι, κάνω αντάρτικο απ' έξω και την ίδια στιγμή όμως συμμετέχω μέσα. Γιατί αυτό δεν έχει λογική. Είναι πίεση. Μα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους. Πώς, γιατί δεν τους αφορά τους υποψηφίους, αφού οι υποψήφοι. Για το θέμα του λογισμικού. Βέβαια, αφού και από την πλευρά των υποψηφίων έχει χτιθεί ζήτημα για το λογισμικό. Αν υπάρχει κοινοτική οδηγία ότι οι διαγωνισμοί πρέπει να γίνονται με πιστοποιημένα. Ωραία, δεν συμμετέχεις, βγαίνεις απ' έξω, καταγγέλεις, κινείς τις διαδικασίες και περιμένεις τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να σε δικαιώσουν. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, μου λένε. Να πάμε, και μετά να μπούμε σε άλλη θεματολογία. Έτσι, μην μείνουμε σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει και μας εντριγκάρει κλπ. Αλλά το λέμε καιρό εδώ με το Μάκη. Όχι, απλώς πολιτική διαμάχη. Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία. Θέμα είναι προφανώς το συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι θα μας ενδιαφέρει το τι θα ακολουθήσει. Εκείνο που δεν συζητήσαμε και είναι πολύ βασικό για μένα είναι σε αυτό το διαγωνισμό. Γίνεται ο διαγωνισμός αυτός για να εισρέψουν χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο, γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας με τα κανάλια, γιατί οι καναλάρχες είναι διεφθαρμένοι και διαπλεκόμενοι, ή γίνεται για κάποιο άλλο λόγο, γιατί πρέπει ορισμένα κανάλια να σιωπήσουν. Εδώ είναι ερωτήματα. Γιατί να σιωπήσουν. Αυτοί που έχουν τα κανάλια. Δεν ξέρω, με ποια διαδικασία τα πήραν. Μάκη μου, να σου πω κάτι. Γιατί να μην έχεις εσύ ένα κανάλι, αν δεν θέλεις να έχεις, ή εγώ. Εγώ βλέπω ότι από την πρώτη μέρα που εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχημάτισε η κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ή δεν το λέμε. Εγώ θα σου θυμίσω όμως και. Άποπι, όχι, να σου θυμίσω και παλιές εποχές με αποφάσεις. Και άλλοι βασανίζαν τους μαύρους. Όχι, δεν με μάλλει. Με δημοκρατικές κυβερνήσεις, έτσι. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ούτε με αντιπαραθέσεις. Σε ποιο πράγμα. Εδώ υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος βγήκε και έγραψε ότι στο σκάφος της Έγινας ήταν Σιριζόπουλο και το κρύβουνε. Αυτό είναι στοχοποιημένος ή έχει στοχοποιήσει. Κύριε συνάδελφε, έχετε διαβάσει βρετανικές εφημερίδες. Έχετε δει τι γράφουν οι βρετανικές εφημερίδες. Αν ήταν έτσι, δεν θα κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες, δεν θα κυκλοφορούσαν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Το επιχείρημα είναι ότι μπορώ να γράφω ό,τι θέλω. Δεν λέω ότι συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Ποιος έχει στοχοποιήσει, προκειμένου ποιος στοχοποιεί. Αυτός που ισχυρίζεται ότι πήγε Σιριζόπουλο στο ταχύπλαιο στην Έγινα και ήταν δολοφόνο Σιριζόπουλο. Με συγχωρείτε, όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η αντίστοιχη κριτική πώς γινόταν. Εγγράφει ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποιο? Και για το οποίο όχι μόνο μιλήσει. Α, λέτε για το συγκεκριμένο. Αυτό τι δείχνει, ότι δεν είναι στοχοποιημένος. Έχει στοχοποιήσει. Λέτε για το συγκεκριμένο. Αυτό το επισημαίνω σαν ένα φαινόμενο. Να το συζητήσουμε και γενικότερα. Αλλά το φαινόμενο. Είναι και θέμα δημοσιογραφικού ήθους. Ο κοινωνικός διχασμός σε ένα ΣΥΡΙΖΑ, αντι-ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλώς μια λάθος μέθοδο. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε προχωρήσει όπως είναι τα κανάλια. Αν έλεγε η κυβέρνηση. Δεν σας πειράζω, δεν αλλάζω τη διαδικασία, δεν προκυρήσω διαγωνισμό. Δηλαδή, θα ήταν μια χαρά όλα. Και ο Καραμαλής το έζησε αυτό. Όταν έκανε τη συμφωνία, όταν απέσυρε το βασικό μέτοχο. Βεβαίως, έτσι πήγε είναι το τα πράγματα. Δεν λέμε ότι είναι διαφορετικά. Αλλά και η κυβέρνηση δεν θα είχε γίνει όλο αυτό, όλη αυτή η θεατρική παράσταση, εάν έκανε ένα διαγωνισμό σοβαρό. Δεν κατάλαβα γιατί είναι τέσσερις οι άδειες. Και δεν είναι 14 ή 12. Μια κουβέντα στο φίλο τον Κώστα θέλω να πω. Επειδή είπε ότι είναι 7. Επειδή είπε. Γιατί κάποιε φορέ πρέπει να είναι 3 ή 5. Είπε μια κουβέντα. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει μια επιστημονική έκθεση. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν κανένα. Συγγνώμη, μιλήσατε. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν κανάλια. Και δεν μπορέσανε επί ένα χρόνο που το συζητάνε το θέμα να καταρτήσουν, να παρουσιάσουν μία έκθεση. Μία έκθεση, εμείς εργαζόμαστε. Ναι. Να παρουσιάσουν μία έκθεση που να λέει ότι δεν πρέπει να είναι 4, αλλά πρέπει να είναι 14 ή 2. Όχι, και το άλλο χάρη, έτσι. Τα περισσότερα έχουν φανερίσει. Τα περισσότερα χρωστάνε 3-4 μισθούς. Που να λέει όχι 4. Έτσι, οι μέτοχοι δεν βάζουν λεφτά. Συμφωνώ ναι, η τηλεθέαση από την πολιτική. Από εκεί που ήταν 18% και 20% έχουν πέσει 8%. Επειδή χρωστάνε τα κανάλια, θα πρέπει να περιορίζεται. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι δεν τους πείραξε κανείς. Αυτό έχουν... είναι θέμα τήρησης των νόμων. Όποιος χρωστάει, εξοφλεί. Εγώ απλώς... Και η διαδικασία, εξοφλεί, και η διαδικασία όμως, μέχρι τώρα που είχαν κανάλια ελευκό. Επειδή πρέπει να είμαστε στο διάλειμμα, μόνο μια κουβέντα. Επειδή είπε κάτι για τις εκλογές του 7. Θα σας θυμίσω μετά μια ιστορία την οποία έζησα εγώ προσωπικά. Σε διακόπτω. Πρέπει να κάνω εγώ διακοπή υποχρεωτικά. Όπου ο συνασπισμός, όταν ήταν πριν γίνει ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν συνασπισμός,
λειτουργήσε πιο δημοκρατικά από ό,τι λειτουργεί τώρα. Έκανε κυβέρνηση με το Μητσοτάκι. Λοιπόν, τίποτα. Ο συνασπισμός το 89. Καλά, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έκανε κυβέρνηση το 89. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο συνασπισμός αυτός με το μεγάλο, το Φλωράκι, τον Γύρκο. Εντάξει, δεν ξέρω. Είπε μια κουβέντα που Κώστα είπε ότι το 4 τα έβαλε το 5 ο Καραμαλής με τους Νταβατζίδες και μετά τελικά αποσύρθηκε ο νόμος και τελικά το 7 κέρδισε τις εκλογίες επειδή τον στήριξαν. Έτσι δεν είπες, δεν το κατάλαβα καλά. Αυτό είπε. Με την Ηλία να καίγεται. Με την Ηλία να καίγεται και άρεσε να σκέφτεται επειδή τον στήριξαν. Και να μην λέμε ότι φταίει η κυβέρνηση. Μπράβο. Θέλω να σου πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, κανένας δεν μπορεί να κερδίσει εκλογίες μόνο επειδή τον στήριζουν τα κανάλια και αυτό έχει αποδειχθεί. Σωστό. Δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Όταν είδαμε οι εφημερίδες. Στην ιστορία τη δημοσιογραφία έτσι που δεν λέγεται τίποτα. Υπάρχει μια επιρροή, υπάρχει και πραγματικότητα πάντα εκτός από τα κανάλια. Δεν είπα ότι επειδή τα κανάλια το στήριξαν και μόνο με αυτό το έκανε. Είχε τη στήριξη και αυτή. Εντάξει, ωραία. Είχε φάει αυτό. Ξύλο Καραμαλής από τα κανάλια πριν γίνει πρωθυπουργός. Την πρώτη μέρα. Ντόλι τον είπα. Θυμάσαι το... θυμίσουμε ότι μετά το 7 ξεκίνησε ο Λυσσαλαίος πόλεμος. Ακριβώς. Για να μην το συζητήσουμε για το πεδίο. Έχω διάθεση να υπερασπιστώ τον Κώστα Καραμαλή, να τα λέμε όμως έτσι όλα. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα. Βλέπω ότι είναι αρκετά.